πολύ χαίρομαι σε αυτό το μέρος, καθώς φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής τρία νέα παιδιά, τρεις αριστούχους, αριστούχους και της ζωής αλλά και στα μαθήματα. Θα τα γνωρίσουμε τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω εξ αρχής και το φροντιστήριο Ρώσιμο, καθώς από εκεί προέρχονται τα παιδιά και από εκεί ζητήσαμε τα τρία αυτά πρόσωπα, καθώς σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες μεταξύ άλλων. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω τον Κώστα Αγγίζη. Καλησπέρα, Κώστα. Την Ηρώ Μαυραντονάκη. Καλησπέρα, Ηρώ, και σε σένα. Και το Φίλιππο Παπαδάκη. Λοιπόν, όση ώρα θα μιλάμε εμείς, από κάτω θα βγαίνει το όνομά σας και τα μόρια, για να γνωρίζει ο κόσμος πόσα μόρια συγκεντρώσατε σε μία δύσκολη, θα μπορούσα να πω εγώ, εξεταστική περίοδο για τις πανελλαδικές. Κώστα, 19.307 μόρια, αν μη τι άλλο, μία υψηλή βαθμολογία, νομίζω θετική κατεύθυνση. Ακριβώς. Σωστά. Θέλω λίγο να μου δώσεις το στίγμα της εξεταστικής περίοδου, κατά πόσο τελικά ήταν δύσκολο και στο διάβασμα, αλλά και στο θέμα της εξεταστέας ύλης, αυτό που εξεταστήκατε τελικά, γιατί ακούσαμε πολλά. Σίγουρα είναι μια δύσκολη διαδικασία, όλη η διαδικασία των Πανελληνίων. Και όπως αποδείχθηκε τελικά και τα θέματα στα μαθήματα, δεν ήταν όσο συνηθισμένα, όσο είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό παρατηρήσαμε ότι πολλά παιδιά δυσκολεύτηκαν. Εντάξει, γενικές γραμμές τώρα απαιτούσαν ψυχραιμία τα θέματα και επειδή ήταν ακριβώς διαφορετικά, πολλοί μπορεί να αγχώθηκαν όταν είδανε κάτι που δεν είχαν ξαναδεί. Αυτό. Είσαι αυτό... ικανοποιημένος εσύ? Ναι, σίγουρα. Εντάξει, 19.307 μόρια, νομίζω ικανοποιημένος και εσύ, αλλά και η οικογένειά σου. Ναι, γιατί νομίζω κατέβαλαν και αυτή μεγάλη προσπάθεια να συμπαρασταθούν, έτσι. Ναι, ήταν μια περίοδος που δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις μόνος και θέλει στήριξη από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους καθηγητές σου. Σίγουρα, θα ναι. Τα πούμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, Ηρώ Μαυραντονάκη και 18.886 μόρια κατεύθυνση. Θεωρητική κατεύθυνση, ναι. Το θεωρητικό είναι έτσι επιστημών. Πώς νιώθεις την επομένη τώρα των αποτελεσμάτων? Ικανοποιημένη σίγουρα, ανακουφισμένη πάρα πολύ που τελείωσε όλο αυτό. Ήταν μια αγχωτική περίοδος, πιστεύω για κάθε μαθητή είναι. Αλλά πιστεύω ότι με σωστή προετοιμασία, εντάξει. Και σε απαιτητικά θέματα μπορεί οι μαθητές να τα καταφέρουν. Ακόμα σίγουρα. Και στη θεωρητική κατεύθυνση διαπίστωσης ότι κάποια από τα θέματα τα οποία έπεσαν χωρούσαν έτσι αμφισβήτησης, ήταν δηλαδή με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Όπως είδαμε, ας πούμε, στη βιολογία. Ναι. Κατά βάση είναι και αυτό ένα θεωρητικό μάθημα. Ναι. Η ιστορία γενικά νομίζω θεωρείται φέτος ότι ήταν λίγο δύσκολη. Δεν πιστεύω ότι ήταν τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών, αλλά σίγουρα χρειάζονταν μια καλή προετοιμασία. Εντάξει. Ήταν εντάξει. Πιστεύω ήταν για έναν μέτριο και καλό μαθητή, ήταν καλά, πιστεύω. Να φανταστώ ότι διάβαζες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ναι. Και όχι όπως λένε καμιά φορά, ξέρεις κάτι, πριν τις πανελλαδικές κάνουμε μια καλή, κάνουμε ένα μεγάλο διάβασμα όλη την ύλη και πάμε και δίνουμε. Ήσουνα... Όχι, σίγουρα θέλει σωστή από μαθήκη. Την αρχή, ναι. Θέλει μια προσπάθεια από την αρχή για να μην έχει κενά ο μαθητής. Έτσι. Και να μπορεί στο τέλος να κάνει μια καλή επανάληψη και να είναι εντάξει. Φίλιππε, πάμε και σε σένα. 17.233 μόρια. Από ποια κατεύθυνση? Οικονομικά. Mm-hmm. Υψηλότερος βαθμός σου, υψηλότερη βαθμολογία την οποία συγκέντρωσε κάποιο μάθημα, σε ποιο μάθημα ήταν? Στην πληροφορική που έγραψε 100. 100 στην πληροφορική? Ναι. Αυτό νομίζω είναι είδηση. Θα το πάρουμε το απόσπασμα, θα το ανεβάσουμε. 100. Μάλιστα. Πώς πήγε η χρονιά, πώς ήτανε, συναισθηματικά, από άποψη διαβάσματος? Συναισθηματικά ήμουν λίγο φορτισμένος. Δηλαδή, εντάξει, είχα λίγο άγχος, ας πούμε, για το αν πάει κάτι στραβά την ώρα που δίνω, εάν δεν μείνω ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Αλλά εντάξει, γενικά δεν ήταν τόσο κουραστικό όσο το περίμενα. Mm-hmm. Ικανοποιημένος? Ναι. Πιάσαμε δηλαδή το όριο το οποίο είχε θέσει ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της χρονιάς ή λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις? Ναι, πιστεύω το προσπέρασα κιόλας το όριο το οποίο είχα βάλει και νιώθω ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Πριν πάμε στο να μας περιγράψετε το μοντέλο διαβάσματος και ζωής, τα οποία τα κλασικά, τα οποία σας ρωτάνε όλοι, είμαι σίγουρος, στο τελευταίο διάστημα, τι έκανες και έγραψες τόσο υψηλές βαθμολογίες, θέλω να πάμε να δούμε, έρχονται μηχανολογικά, Κώστα, μηχανογραφικά. Έχουμε μπερδευτεί με τόσα ρεπορτάζ. Μηχανογραφικά, προσεχώς. Πρώτη σχολή προτίμησης, ποια θα είναι για σένα? Θα δηλώσω ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα.
Και από εκεί και πέρα τώρα θα δω, θα συζητήσω και με τους καθηγητές μου. Πάντως γενικά για το Πολυτεχνείο ενδιαφέρομαι και για άλλες παραγωγές. Τι βάση έχει τώρα η το συγκεκριμένο τμήμα? Η βάση της σχολής που θέλω είναι 18.240 μόρια. Ωραία. Και προβλέπεται και πτώση, οπότε εντάξει, πιστεύω... Από τους πρώτους θα μπούμε, το εύχομαι. Η Ρο, εσύ? Ψυχολογία στη Θεσσαλονίκη με ενδιαφέρει περισσότερο. Μου άρεσε από την αρχή της χρονιάς. Την είχα ψάξει σε σχολή και μου άρεσε. Οπότε αυτή νομίζω θα τελειώσω πρώτα. Φίλιππε, θέλω να μου πεις και εσύ, αλλά δεν θέλω μόνο να μου πεις την πρώτη σχολή την οποία σκέφτεσαι να βάλεις στο μηχανογραφικό, αλλά θέλω να μου πεις επίσης εάν και η δεύτερη και η τρίτη επιλογή για σένα αποτελούν κίνητρο και αν τελικά σε περίπτωση που δεν πιάσεις την πρώτη σχολή θα ξανασκεφτείς να δώσεις πανελλαδικές ή θα το ακολουθήσεις. Εμένα η πρώτη μου και βασικότερη επιλογή είναι η επιστήμη υπολογιστών στο Ηράκλειο και εάν τυχόν και υπάρχει περίπτωση να μην περάσω εκεί πέρα θα βάλω πάλι τα άλλα πανεπιστήμια πληροφορικής από κάτω. Ναι, εννοείται. Άμα δεν περάσω στο στόχο μου, θα ξαναπροσπαθήσω. Μάλιστα. Κώστα, θέλω τώρα να μου πεις το μοντέλο διαβάσματος. Ξέρω ότι δίπλα σου ήταν και η κορυφαίοι των καθηγητών, αλλά είχες και στο πλάι σου και μια οικογένεια η οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή σου έλεγε Κώστα, τι θες, εδώ είμαστε εμείς. Πάντα υπήρχε βοήθεια, ναι, σίγουρα. Προσωπικά για το διάβασμά μου. Ποτέ δεν αγχώθηκα ή πίστεψα ότι πρέπει να διαβάσω περισσότερο από αυτό που συνήθιζα. Γενικά δεν κουραζόμουν και όταν έβλεπα ότι δεν μπορώ να διαβάσω άλλο σταματούσα. Και έτσι, χωρίς να είμαι κουρασμένος και χωρίς να έχω άγχος, κατάφερα και τα πήγα τόσο καλά. Φαντάζομαι ότι και τα προηγούμενα ωστόσο χρόνια υπήρχαν εκείνες οι βάσεις που σου έδιναν το κάτι παραπάνω να μην ζοριστείς τόσο πολύ στην τρίτη δική, σίγουρα, έτσι. Από το γυμνάσιο. Πάντα ήμουν συνεπής μαθητής σχετικά, διάβαζα και δεν είχα φυσικά να, ειδικά στα μαθήματα που με ενδιέφεραν και αυτό συνέβαλε σίγουρα στη συνολική προσπάθεια. Ρο, ποιος ήταν ο πιο καθοριστικός παράγοντας στο να κρατηθείς εσύ προσωπικά στο ύψος των περιστάσεων και να οδεύεις όπως πρέπει για τις πανελλαδικές εξετάσεις τη στιγμή που θα ξεκινούσες να γράψεις? Τι ήταν, πιστεύεις, αυτό το οποίο σε βοήθησε τόσο πολύ ώστε να παραμείνεις συγκεντρωμένη στο στόχο σου? Ωστόσο, προγραμματισμός στο διάβασμα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, έτσι ώστε να μην αφήνει μαθητής κενά και να μπορεί να ανταπεξέλθει. Και σίγουρα να μην δεν εξαντλούσω τον εαυτό μου, προσπάθουσα τουλάχιστον, να βάζω κάποια όρια και να καταλαβαίνω πότε δεν μπορώ να συνεχίσω το διάβασμα και σταματούσα. Αυτό βοηθάει να μην εξαντλούνται οι δυνάμεις του μαθητή, γιατί του χρειάζονται, ειδικά προς το τέλος. Οπότε αυτό. Φίλιππε, ο ρόλος του καθηγητή τελικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο είτε εντός του σχολείου, είτε εκτός στο φροντιστήριο, που γνωρίζουμε ότι πολλά παιδιά έτσι, κάνουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας προκειμένου να εμφανιστούν πανέτοιμοι στη μητέρα των μαχών. Βεβαίως, στις περισσότερες περιπτώσεις παίζει ένα ρόλο, διότι εννοείται ότι πάντα οι καθηγητές έχουν πολλά πράγματα να δώσουν στους μαθητές, όπου ακόμα και ένα πράγμα της τελευταίας στιγμής μπορεί να τον ωφελήσει και να τον βοηθήσει όταν γράφει. Mm-hmm. Και κλείνοντας, θέλω μελλοντικά πλάνα. Πώς έχετε σκεφτεί τους εαυτούς σας μετά από 5 χρόνια? Είναι μια ερώτηση την οποία κάνω σε κάθε παιδί. Και θέλω, Κώστα, να μου πεις πώς ονειρεύεσαι τον εαυτό σου μετά από 5 χρόνια, και αφού θα έχουν περάσει εξεταστικές και θα έχει έρθει και ένα πτυχίο. Εντάξει, ελπίζω σίγουρα να έχω τελειώσει στα 5 χρόνια της σχολή μου. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα να αρχίσω να ψάχνω μια ωραία δουλειά και γενικά να ζω ευχαριστημένος. Και έχετε, φαντάζομαι, στο μυαλό σας και οι τρεις ότι είναι δύσκολες εποχές, ώστε τα επαγγέλματα τα οποία ακολουθείτε, έχω μια μικρή ένσταση όσον αφορά την ψυχολογία, που νομίζω είναι ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, αλλά γνωρίζετε ότι είναι πολύ δύσκολα έξω στο επαγγελματικό περιβάλλον, έτσι, Κώστα? Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό είναι μια πρόκληση κιόλας μετά που θα τελειώσεις το πανεπιστήμιο. Το τι θα κάνεις, ποτέ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Και ναι, αποτελεί μια πρόκληση αυτό για το μέλλον. Ήρω. Και εγώ ελπίζω να έχω τελειώσει τη σχολή μου σε 5 χρόνια. Και πιστεύω ότι ένα μεταπτυχιακό, ας πούμε, θα βοηθούσε σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα που θα μπορώ να ακολουθήσω αργότερα. Αλλά εντάξει, το όνειρο νομίζω κάθε μαθητή τώρα που τελειώνει τις Πανελλήνες είναι να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, να είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του και γενικότερα. Φίλιππε, εσύ? Και εγώ ελπίζω να καταφέρω σε 5 χρόνια να έχω τελειώσει τη σχολή. Και ελπίζω σε ένα μεταπτυχιακό μετά και να βρω
και μια εργασία η οποία θα έχει σχέση με αυτό που θα έχω τελειώσει. Θέλω να μου στείλετε και οι τρεις πάντως ένα μήνυμα τελευταίο, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και παιδιά της, που έδωσαν πανελλαδικές της ηλικίας σας. Μπορεί για λίγα μόρια να μην καταφέρουν τελικά να πιάσουν τη σχολή την οποία θέλουν ή τελικά να μην έγραψαν τόσο καλά όσο περίμοναν και αυτή τη στιγμή να είναι ενδεχομένως απογοητευμένοι. Η δεύτερη ευκαιρία πραγματικά πρέπει να δίνεται στον καθέναν από εμάς, στον εαυτό του ο καθένας. Πάντα, ναι. Και καταρχάς η Πανελλήνιες είναι μια διαδικασία που δεν είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα ευκαιρίες και κάθε παιδί μπορεί να ξαναπροσπαθήσει ή να βρει μια εναλλακτική. Και προφανώς έχει όχι μόνο και δεύτερη, αλλά και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία. Ήρω, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Συμφωνώ σίγουρα. Και πιστεύω ότι αν ένα παιδί θέλει να ακολουθήσει κάτι, ακόμα και αν δεν πετύχει με τις Πανελλήνιες, θα βρει κάποιον τρόπο και κάποιον άλλο δρόμο για να το πετύχει. Φίλιππε. Εγώ πιστεύω ότι άμα κάποιος αγαπάει και θέλει πάρα πολύ να κάνει κάτι, πιστεύω ότι οι κόμποι του θα ανταμυφθούν. Και ας είναι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λες ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρει. Σίγουρα θα τα καταφέρει και θα κάνει αυτό που αγαπάει. Μάλιστα. Ήταν ο Κώστας Γκίζης, η Ρώμα Βραντονάκη και ο Φίλιππος Παπαδάκης, τρία παιδιά που αρίστευσαν. Συγκέντρωσαν υψηλό βαθμό ομορίων κατά το τέλος των εξετάσεων των πανελλαδικών, βγήκαν τα αποτελέσματα και τα παιδιά νομίζω αυτή τη στιγμή πλέον σε πελάγι ευτυχίας, έχουν πετύχει τον πρώτο στόχο, πάνε για δεύτερους και τρίτους στόχους πλέον. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη ζωή σας, ό,τι και να κάνετε, και να είναι πάντα οδηγός σας βέβαια η συνέπεια, το διάβασμα και η σωστή ζωή που πιστέψτε με από εδώ και πέρα θα σας χρειαστεί για να έχετε το ιδανικό αποτέλεσμα για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους σας.